Ένας ακόμη απρόσκλητος επισκέπτης της θάλασσας της Κρήτης απειλεί με αφανισμό τα ντόπια αλιεύματα, έχοντας ήδη θέσει σε κίνδυνο τις γνωστές πίνες, οι οποίες έχουν αρχίσει να εξαφανίζονται από τις ελληνικές θάλασσες, καθώς αποτελούν το κύριο πιάτο για το απειλητικό είδος που έχει μεταναστεύσει στη Μεσόγειο. Κάθε 4 μέρες γεννάει από 2.000 ως 30.000 αυγά. Με αποτέλεσμα, εκτός τη μεγάλη, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα αυξηθεί πάρα πολύ εδώ στα νερά μας, τρώει και πολύ, οπότε δημιουργεί ένα πρόβλημα στο οικοσύστημα. Είναι το λεοντόψαρο που πολλαπλασιάζεται με καταιγιστικούς ρυθμούς και κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του στα παράλια της Σιτίας και της Ιεράπετρας, ενώ συναντάται συχνά και στον κόλπο του Μεραμπέλου. Σε αντίθεση όμως με το λαγοκέφαλο, παρά την εμφάνιση που ξαφνιάζει, το λεοντόψαρο όταν αλλιευθεί είναι πλέον ακίνδυνο, ενώ όταν απαλλαγεί από τα αγκάθια μετατρέπεται σε έναν εξαιρετικά νόστιμο μεζέ. Δεν έχουν πέσει πάρα πολλά όπως έχουν πέσει στη Ιεράπετρα κάτω και στη Σιτία. Εγώ το έχω πιάσει γύρω στα 10 περίπου, 10 ψάρια περίπου τον τελευταίο χρόνο. Συνεχώς όμως κάθε χρόνο θα αυξάνεται. Η προϊσταμένη του τμήματος αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των Συλλόγων Αλιέων του Αγίου Νικολάου, ζήτησε τη σύμπραξη ερασιτεχνών και επαγγελματιών του κλάδου για την ανάσχεση της επέλασης του λεοντόψαρου, καθώς έχει ήδη αρχίσει να εξαφανίζεται ο πληθυσμός των πινών από τον κόλπο της Ελούντας. Η αρμόδια διεύθυνση προγραμματίζει δράσεις για την ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να καταρριφθεί ο μύθος ότι τα λεοντόψαρα είναι εξίσου τοξικά με τους λαγοκέφαλους. Προγραμματίζει μάλιστα την έκδοση φυλαδίου που θα περιέχει ακόμη και συνταγές μαγειρικής, έτσι ώστε να αυξηθεί η κατανάλωση και να μειωθεί ο πληθυσμός τους, πριν αρχίσει να ανατρέπει δραματικά τις ισορροπίες στις θάλασσες της Κρήτης. Ήθεσε τώρα το λεοντόψαρο. Είναι πολύ εύκολο και στον καθαρισμό του με τα μεγάλα αγκάθια. Όταν τα αγκάθια κόβεις μετά από λίγο καιρό, όπως το συζητήσαμε και την κυρία Ψόχιου, μετά από λίγη ώρα το δηλητήριο εξουδετερώνεται. Είναι πάρα πολύ νόστιμο το ψάρι αυτό και ήρθε νερά μας να μείνει, οπότε πρέπει ο ψαράς να μην το φοβάται και να είναι ένας μεζές. Άμα το βγάλουμε από τη θάλασσα και ψοφίσει, δεν είναι επικίνδυνο. Αν έρθει εδώ και μπορέσουμε να τα βγάλουμε, είναι καλός όπως είπατε και εσείς, τα τρώει ο κόσμος, κάνει καλή καγκαβιά, εντάξει. Αλλά εμείς το πρόβλημα το έχουμε στο λαγοκέφαλο.